Για πάμε στον κύριο Κατσότη να απαντήσει σε αυτά για να μπούμε στα ειδικά θέματα τώρα τη ναι, πολιτικής. Και εμεί ε, δεν διαφωνήσαμε με το σπάσιμο. Βεβαίω ναι, είναι. από προ... τα λίγα τα θέματα προβλήματα. που συμφωνήσατε. Έτσι, το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο ναι, είναι ναι. από τι ελάχιστε περιπτώσει που υπάρχουν. Τα προβλήματα όμω του λαού μα είναι ενιαία. Είτε αυτό είναι στον νότιο τομέα, είτε στο βόρειο. Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, ε, αν θέλετε, όλη αυτή η πολιτική που ισοπαίδωσε τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων εφαρμόστηκαν είτε δε αυτήν στην Γλυφάδα, είτε στον Παραγκάμι, είτε στο... στην Κεσαγιαννή, στου Ζωγράφου, παντού. Ε, αν θέλετε, ήταν τα θύματα η πολλοί αυτών των πολιτικών των 10 χρόνων τώρα που υλοποιήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και τελευταία βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ήρθε με το σύνθημα της ελπίδας και έφερε τη λεπίδα σε πολλά ζητήματα του λαού μας. Βεβαίω, οι κομματικέ οργανώσει παίζουν σημαντικό ρόλο. Εμεί στηριζόμαστε στα μέλη μα, στου οπαδού, στου φίλου που παίζουν, που, αν θέλετε, κάθε μέρα βρίσκονται στου χώρου δουλειά, στη γειτονιά. Και εκεί υπάρχει η συζήτηση, η αντιπαράθεση, η διαπάλη των ιδεών. Και βεβαίω οι επιτροπέ στήριξη, οι οποίε δημιουργούνται σε χώρου δουλειά και σε κλάδου, όπου στηρίζουν, αν θέλετε, αυτή την πολιτική του ΚΚΕ, τα αιτήματα αυτά και τα 19 Άις. σημεία που αν θέλετε έχει βάλει μπροστά και τα προηγούμενο διάστημα βέβαια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου τα πέριψε όλα και τώρα πάλι τα 19 σημεία αυτά αλλά και η συνολική πρόταση του κόμματο συζητιέται σε όλους αυτούς τους χώρους. το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρέπει να το πούμε είναι σταθερό στη θέση του, κατά του ελληνικού. Το θέμα είναι πώ επιχειρηματολογείται στου κατοίκου τη ευρύτερη περιοχή των νοτιών προαστίων που περιμένουν μια επένδυση να ανοίξουν δουλειέ. Να έρθουν θέσεις Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν οι κάτοικοι περιμένουν πράγματα την εκπαίδευση. Δεν το επέναση. ξέρω, δεν μας το πείτε, εσείς τι πολύ καλά ότι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Κάποιοι κάτοικοι. Στην παράδοση, αν θέλετε, όλου αυτού του χώρου ε, στα μεγάλα συμφέροντα. Ε, ο, αν θέλετε το το αίτημά του ήταν για Μητροπολιτικό Πάρκο. Θυμόμαστε κάποτε τον κύριο Τσίπρα που επισκέπτονταν ένα δήμαρχο που έκανε εκεί απεργία πείνα ναι. λοιπόν, στο ελληνικό. Λεγκορσίδη. Λοιπόν, ο οποίο του υποσχέθηκε ότι βεβαίω ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει στην κυβέρνηση θα κατοχυρώσει το χώρο για μετροπολιτικό πάρκο και τώρα βέβαια οι κάτοικοι περιμένουν ε, εκατοντάδες εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σε χώρους. Είναι μνημονιακή υποχρέωση, λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Στεγασμέ... Ναι, το μνημόνιο. Ναι. το μνημόνιο βέβαια. Άρα λοιπόν εδώ και αυτή η πολιτική η παραχώρηση εκτάσεων γη, λιμανιών, ε, βουνών, ακτών, θάλασσα στο μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να είναι ένα κριτήριο ψήφου για αυτόν τον κόσμο, ο οποίο να ξέρετε ότι δεν θα είναι προσβάσιμο στον κόσμο αυτό ο χώρο το επόμενο διάστημα. Καζίνο θα έχει μέσα Καλά, ούτε και, και τώρα μια σειρά άλλε δραστηριότητε. Και τώρα που είναι προσβάσιμο ακούστε, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα Τώρα η ίδια κυβέρνηση Ακούστε, είναι. έβγαλε απ' έξω συλλόγου πολιτιστικού που ήταν μέσα, οι οποίοι επιτελούσαν σημαντικό έργο. Mm -hmm. Έβγαλε απ' έξω από τον χώρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ήταν μέσα και έπαιζε ρόλο στην περιοχή. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό ο χώρο δεν θα είναι προσβάσιμο για κανέναν. Αν τώρα λοιπόν βγάλανε έξω αυτού του ε, τους, τους, τους οργανισμού, να το πω έτσι, mm -hmm. τι συλλογικότητε, φανταστείτε, φανταστείτε μετά. Και καταλαβαίνει ο κόσμο, τα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου σημαίνει τσιμέντο, 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 σημαίνει αλλαγή πουν, συνολικά του κλίματο. Κοιτάξτε, κύριε Φαντάζομαι. Παπαγιάννη, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που μπαίνουν. Είναι γνωστό ότι οι, όποιε επενδύσει που γίνονται, <laughs> το περιβάλλον καταστρέφεται. λίγο ενδιαφέρει, ξέρετε, του επενδυτέ το περιβάλλον, του ενδιαφέρει το κέρδο. Και βεβαίω κανεί δεν επενδύει, κύριε Παπαγιάννη, για να δώσει δουλειά σε κάποιου, να δώσει εισόδημα σε κάποιου. Επενδύουν για το. κέρδο. Το... Το, το γρήγορο Κέρδο και το μεγαλύτερο κέρδο. Και εδώ λοιπόν το καζίνο για παράδειγμα στο ελληνικό, τι θα προσφέρει στου κατοίκου τη περιοχή. Ναρκωτικά γύρω-γύρω, πορνεία και όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν τέτοια. Όπου υπάρχουν τέτοι και ναρκωτικά. Και όσον αφορά για του μαντράδε που λέει ο κύριο Θεοχάρη. δεν υπάρχει περίπτωση μαντρά να πάει ένα αυτοκίνητο, τσιμέντο ή χαλίκι στην, στην, σε αυτό το χώρο. Γιατί... Μεγάλη, μεγάλη κατασκευαστική όμιλη. Θα είναι αυτοί οι οποίοι αν θέλετε θα πάρουν το χώρο και ε, θα κάνουν την οποιαδήποτε επένδυση, στερο πάντων ε, στην περιοχή. Όμω εδώ πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η περιοχή που είναι στη θάλασσα οι ακτέ κτλ. να ξέρετε ότι δεν θα είναι προσβάσιμες Μάλιστα. στον κόσμο μετά. Από όλη αυτή την πολιτική που θα ακολουθήσει και η Νέα Δημοκρατία, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Μάλιστα. ο οποίο έκανε την κολοτούμπα και από, αντί για μετροπολιτικό πάρκο, λέει: Πάρτε τα όλα λοιπόν, για να γίνει η αυτοεξήγηση. Κύριε Κατσιώτη, γιατί μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα και την πολι πολιτική φθορά του συστήματο το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο εμφανίζεται μονίμω σταθεροποιημένο στο 5 και 6%. Γιατί δεν εισπράττε μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ αυτό... δημιουργούνται κόμματα εξαριστερών. Ναι, σχολιάστε ό,τι θέλετε και απαντήστε ναι, σε ναι. αυτό. βεβαίω. Ε... Αυτό είναι το κύριο. Και εμεί λέμε στον κόσμο είναι η ευκαιρία να δυναμώσει το ΚΚΕ, Γιατί όπω βλέπετε εδώ, είδαμε και την αντιπαράθεση. Η αγωνία, αν θέλετε, των δύο κομμάτων του διπολισμού είναι πώ θα υλοποιήσουν του σχεδιασμού του μεγάλου κεφαλαίου, πώ τα θέλω των επιχειρηματικών ομήρων θα υλοποιηθούν την άλλη μέρα. Εξάλλου, προχθέ στο ΣΕΒ που πήγε και ο κύριο Δαργασάκη και ο κ. και οι δύο διαγωνίζονται πώ θα υλοποιήσουν του σχεδιασμού του. 62% των ετοιμάτων των βιομηχάνων ικανοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα, βέβαια, θα έρθει η Νέα Δημοκρατία τώρα να τα ικανοποιήσει. Ο λαό πρέπει να δει ότι μπροστά του έχουν τα χειρότερα και στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, και στο θέμα των αμοιβών, και στο θέμα το σεξουαλικό, αλλά και στου άλλου τομεί που αφορούν τι πτυχέ τη ζωή του, στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια. Το ΚΚΕ, κύριε Παπαγιάννη, αυτή την περίοδο κατέθεσε έξι προτάσει νόμου και σχεδόν 150 τροπολογίε που αφορούσαν του άνεργου, του ανθρωποσχολούμενου, του συνταξιούχου, του νέου, τι γυναίκε. Απορρίφθηκαν από όλου. Γιατί ήταν αντίθετο με αυτή την πολιτική των μνημονίων, των μέτρων και τη δεσμεύση που έχουν αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο να ισοπεδώσουν δικαιώματα και κατακτήσει του λαού, να δημιουργήσουν το φιλικό περιβάλλον που είναι η την εργατική δύναμη και τα στακισμένα δικαιώματα. Βάλι. Το ΚΚΕ καλεί το λαό εδώ να κάνει την υπέρβαση. Να ψηφίσει ΚΚΕ για να εμποδίσει, να δυσκολέψει, να διεκδικήσει απώλειες, να ανοίξει το δρόμο λοιπόν, για άλλη μορφή οργάνωσης οικονομικής.